Η Μαρία Ιωαννίδου και η Ναταλία Γερμανού διατηρούν πολύ φιλικές σχέσεις, καθώς η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τη νιώθει σαν κόρη της. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Τσάο, μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση της Ναταλίας Γερμανού με τον Γιώργο Νινιό. Εγώ ξέρω καλά τον Γιώργο Νινιό από την καριέρα του και όταν μου ζήτησε η Ναταλία τη γνώμη της για εκείνον, της το είχα πει ότι είναι σκεπτόμενος άνθρωπος και μου αρέσει πολύ αυτό σε ένα άτομο. Η χημεία μεταξύ τους ήταν έντονη από την πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί στο πλατό της εκπομπής. Δεν φαντάζομαι να φύγεις. Πού να πάω? Αυτό λέω. Δηλαδή η συνέντευξη ολοκληρώθηκε. Αλλά φύγω τότε. Όχι, παιδί μου. Τώρα δεν έφυγε την άλλη φορά που ήσουν πρώτη φορά στο σπιτικό μας. Θα φύγεις τώρα που ήσουν. Για να δεν μου πείτε, κάτσε. Κάτσε, ναι. Εντάξει. Ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Απλά αυτούς τους μήνες, επειδή τον γνώρισα καλύτερα σαν άνθρωπο, μου αρέσει ακόμα πιο πολύ ο χαρακτήρας του. Σύμφωνα με τη Μαρία Ιωαννίδου, το πιο σημαντικό είναι η Ναταλία να έχει έναν άνθρωπο να την αγαπάει. Εγώ θα ήθελα να είναι η Ναταλία με κάποιον που την αγαπάει. Πιστεύω ότι της αξίζει. Είναι πολύ καλός ηθοποιός και ελπίζω να τα πάνε καλά. Είναι αρκετά μεγαλύτερος από την Ναταλία και είναι σοβαρός. Θέλουμε να αφήσουμε να οριμάσει η σχέση και μετά να συναντηθούμε όλοι μαζί. Μάλιστα, η Μαρία Ιωαννίδου δίνει τέλος στις φήμες που θέλουν το ζευγάρι να έχει χωρίσει. Δεν ισχύουν αυτά που ακούστηκαν για χωρισμό. Τη βλέπω πολύ θετικά την σχέση τους. Η Ναταλία διανύει μια πολύ καλή περίοδο της ζωής της. Είναι σήμερα πιο όρημη, πιο κατασταλαγμένη. Ελπίζω να παραμείνει ερωτευμένη η Ναταλία. Στα προσωπικά θα έλεγα ότι είμαι σε μια πολύ καλή περίοδο, κάτι που είχε να μου συμβεί πολύ καιρό. Πολλά χρόνια, μπορώ να πω κιόλας, πολλά χρόνια. Λέτε να τη δούμε να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας. Η παρουσιάστρια είναι ευτυχισμένη και δεν το κρύβει. Ξεπέρασε τους